Με κάθε βιβλίο που διαβάζεις, αλλάζεις. Στόχος κάθε βιβλίο που κυκλοφορεί είναι να συνιστά ουσιαστικό κρίκο στην αλυσίδα της γνώσης. Κάθε βιβλίο δημιουργεί επίσης ευκαιρία προβληματισμού και εξάσκησης κριτικής σκέψης. Οι σελίδες ενός βιβλίου προσφέρουν γνώση, ξυπνούν τη χαρά της ανακάλυψης, καλλιεργούν τη φαντασία. Με αυτά τα συστατικά μπορούμε να χαρούμε τον κόσμο, μπορούμε να τον αλλάξουμε. Σας καλωσορίζω στο Γραφείο Τύπου Διαπληροφοριών και εκφράζω τη μεγάλη μου προσωπική χαρά που μαζί μας σήμερα έχουμε μια εκπληκτική ομάδα συνεργατών. Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι θεσμοί που εκπροσωπούν έχουν αποδείξει μέγιστη ικανότητα συνεργασίας με αποτέλεσμα τα κάλλιστα αποτελέσματα του περσινού Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκοσίας. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας, του οποίου τον πρώην αντιπρόεδρο και πρίτανη, Δ. Γουλιάμο, καλωσορίζω. Το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διεξαχθεί στις 5, 6 και 7 Μαΐου στο Πάρκο της Ακρόπολης και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπακαραλάμπους, για την παραχώρηση τόσο του χώρου όσο και των υπηρεσιών του Δήμου του, αλλά και όλη τη συνεργασία στη διεξαγωγή. Το Φεστιβάλ Βιβλίου όμως δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έμπρακτη και ουσιαστική παρουσία της νεολαίας μας μέσα από τη συνεισφορά του Οργανισμού Νεολαίας και ιδιαίτερα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του, κ. Σεντόνα. Θα παρακαλούσα σε αυτό το σημείο πρώτα τον Δήμαρχο Στροβόλου να μας πει λίγα λόγια για το φεστιβάλ. Αγαπητή Σόφη, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Παναγιώτη, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και από μένα. Θα σας αναφέρω πρώτα απ' όλα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή διάσκεψη τύπου με θέμα το επικείμενο φεστιβάλ βιβλίου Λευκοσίας. Όπως είπε η αγαπητή Σόφη, θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 7 Μαΐου στο Πάρκο Ακρόπολης Στροβόλου. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου που έγινε πέρσι στον ίδιο ακριβώ χώρο, οι διοργανωτές αποφάσισαν φέτος την επανάληψή του με στόχο την καθιέρωσή του ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις που γίνονται στον τόπο μας για ενίσχυση της αγάπης για το βιβλίο. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πληθώρα δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται ως άτομα τάθη ηλικίας και μορφωτικού επίπεδου, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις, ιατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, περίπτερα για πώληση βιβλίων, παζαράκι μεταχειρισμένων βιβλίων μέχρι και παρουσιάσεις μαγειρικής. Είναι μια πρωτοπόρα τριήμερη εκδήλωση για την Κύπρο μας που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί να συγκριθεί με παρόμοιες εκδηλώσεις με μακρά παράδοση στο διεθνή χώρο. Είμαι όμως ιδιαίτερα περήφανος ως Στροβολιώτης για την επιλογή ενός δικού μας χώρου του Πάρκου Ακροπόλεως για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Δυστυχώς, στη χώρα μας λείπει σε μεγάλο βαθμό η κουλτούρα ή η αφιεραγνωσία. Ο ελεύθερος χρόνος του Μέσου Κύπριου αναλώνεται κυρίως σε διάφορες αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες περιηγήσεις στο διαδίκτυο. Η πληροφορία, η πληροφόρηση δεν είναι όμως το ίδιο με τη γνώση. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι συνήθως γρήγορη, αλλά η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι έγκυρη. Από την άλλη, η γνώση είναι μια μακροχρόνια πορεία που προϋποθέτει μελέτη, έρευνα και εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας από μικρή ηλικία την αγάπη για τα βιβλία, ως βασική πηγή γνώσης, θέτοντας όμως τους εαυτούς μας ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο Δήμος Στροβόλου, στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση της κουλτούρας του αναγνωστικού κοινού, λειτουργεί εδώ και 3 δεκαετίες στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία από το 2014 στεγάστηκε στο καινούργιο της κτίριο στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου. Στόχος μας είναι η σταδιακή αναβάθμιση του περιεχομένου της με την προμήθεια κάθε χρόνο όλο και περισσότερο βιβλίο. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και άλλους συμμετέχοντες για την διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ βιβλίου, αλλά και όλους τους χορηγούς και υποστηριχτές που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή. Είμαι βέβαιος ότι το φεστιβάλ θα έχει πλήρη επιτυχία. Ευχαριστώ. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ στα γραφεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στον Οργανισμό Νεολαίας παραμένουμε αφοσιωμένοι στον δρόμο της ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων της Κύπρου και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέρα από τα ποικίλα προγράμματα που αναπτύσσει ο οργανισμός ή υπηρεσίες, υποστηρίζουμε και καινοτόμες δράσεις ή παρεμβάσεις που έχουν θετικό και πολλαπλασιαστικό όφελο στην νεολαία. Μια τέτοια παρέμβαση ή δράση είναι και το Φεστιβάλ Βιβλίου και χαιρόμαστε που καθίσταται πλέον θεσμός. Στηρίζουμε το Φεστιβάλ γιατί πιστεύουμε στο θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στους νέους μας. Γιατί υπογραμμίζει και αναδεικνύει τη σημασία της ανοιχτής σκέψης, του διαλόγου, της αμφισβήτησης, του ορθολογισμού.
Ο οργανισμός πρέπει να σημειώσει ότι έχει θέση υπό την αιγίδα του, πέρα από την γενικότερη συμβολή, έχει θέση υπό την αιγίδα του δύο δράσεις του φεστιβάλ. Η μία είναι η δράση που αφορά στον εθνικό μας λογοτέχνη, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, στις 5 του Μάη στο Πάρκο Ακροπόλεως, και η δεύτερη είναι μία έτσι ανοιχτή συζήτηση με τίτλο Book vs Facebook, που θέλουμε έτσι εδώ να δούμε τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στη σημερινή εποχή σε σχέση με τα γενικότερα το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το βιβλίο. Οπότε, κλείνοντας, θέλω να πω ότι αξίζει για τον καθένα να επισκεφτεί το Πάρκο Ακροπόλεως από τις 5 μέχρι τις 7 Μαΐου, γιατί θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε παρουσιάσεις βιβλίου, να γνωρίσει συγγραφείς, να λάβει μέρος σε όμορφες συζητήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές που δίνουν πνοή σε αυτόν τον θεσμό, το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αλλά και οπωσδήποτε το Δήμο Στροβόλου που φιλοξενεί την όλη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Δόκτωρα Γουλιάμου για την δική μου τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών γιατί μας έχει εδώ υπό τη στέγη του. Και αυτό νομίζω είναι και ένα εχέγγυο μιας πολύ καλής αφετηρίας για τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους των συνδιοργανωτών του Νικοσία Book Fest, σας καλωσορίζουμε στη διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση του δεύτερου φεστιβάλ βιβλίου Λευκοσίας, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 5ης έως και 7ης Μαΐου στο Πάρκο της Ακροπόλεως. Οι συνδιοργανωτές του φεστιβάλ, όπως γνωρίζετε, είναι το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και ο Δήμος Στροβόλου. Είναι γεγονός ότι οι διοργανώσεις, όπως τα υπαίθρια φεστιβάλ βιβλίου, ενώ διοργανώνονται κατά εκατοντάδες στο εξωτερικό, ένα από αυτά είναι πολύ γνωστά στην Ευρώπη, αναφέρομαι στη Φραγκφούρτη, στο φεστιβάλ βιβλίου που οργανώνεται στη Φραγκφούρτη και όχι μόνο, σε πολλές ιταλικές πόλεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι παντελώς απούσες στη δικιά μας τη χώρα, στα περιακά δεδομένα. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να είναι άσχετο με τη συνολικότερη έλλειψη κουλτούρας για αγορά, ανάγνωση και καλλιέργεια του πνεύματος μέσα από το βιβλίο. Έχουμε πολύ μικρά ποσοστά ανάγνωσης ή και αγοράς βιβλίου. Για να μην πω ότι με το χρόνο μειώνεται και η αγορά της έντυπης ενημέρωσης. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, έως και επικίνδυνο θα λέγαμε. Το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δράσεις που θα προωθήσουν το βιβλίο και την αξία του, που θα δώσουν στον Κύπριο και στην Κύπρια μια εναλλακτική πρόταση για επαφή με το συναρπαστικό και ρεθιστικό κόσμο του βιβλίου, πήρε πέρυσι την πρωτοβουλία για να γίνει η διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ βιβλίου Λευκοσίας πάλι στο Πάρκο της Ακρόπολης. Η επιτυχία της πρώτης οργάνωσης με δεκάδες θεματικά περίπτερα και χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κύπρο άνοιξε, όπως γνωρίζετε, διάπλατα το δρόμο για την καθιέρωση του φεστιβάλ, για τη θεσμοποίηση, να το πω καλύτερα, του φεστιβάλ, δημιουργώντας έτσι ένα γεγονός σταθμό για τα κυπριακά πολιτιστικά δρόμενα. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η μουσική, πρέπει να δούμε όλη την έκφανση έτσι του πολιτισμού και βασικό συστατικό αυτού είναι η ανάγνωση και δί του βιβλίου. Ο στόχος μας είναι το Νικοσία Book Fest να μεγαλώσει τόσο σε μέγεθος, όσο και σε περιεχόμενο, μέσα από τα χρόνια και την εμπειρία,
και έτσι να καταστεί ένα ορόσημο για τα κυπριακά δεδομένα. Να είναι δηλαδή ένα σημείο αναφοράς για τα κυπριακά πολιτισμικά και όχι μόνο δεδομένα. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του φεστιβάλ είναι η παρουσίαση ταλαντούχων συγγραφέων από την Κύπρο και το εξωτερικό και ομολογουμένως έχουμε πολλούς και πολύ καλούς και ποιητές και πεζογράφους στην Κύπρο όπως και ζωγράφους και η επαφή τους με το αναγνωστικό κοινό, του κόσμου δηλαδή με το αναγνωστικό κοινό, να γίνει μια εξοικείωση του κόσμου, γι' αυτό είναι ένας βασικούς στόχους, έτσι, με το βιβλίο. Μέσα λοιπόν από αυτή την επαφή, το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας στοχεύει στη δημιουργία συζητήσεων, ενός διαλόγου, ενός γόνιμου διαλόγου, ανάμεσα στο κοινό με τους δημιουργούς και πάνω σε ορισμένα τα πιο φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας. Σημειωτέων ότι και εδώ πρέπει κανείς να κατανοήσει τη συμβολία του φεστιβάλ, δηλαδή στη δημιουργία συνθηκών διαλόγου. Ζούμε σε ένα κόσμο, όχι μόνο στην Κύπρο, όπου αναπτύσσεται ηλικιωδώς, θα έλεγα, το θέμα των παράλληλων μονόλογων. Άρα είναι σημαντικό θέμα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι μέσα από αυτού του είδους τα φεστιβάλ δημιουργείται ένας ουσιαστικός διάλογος και ιδίως όταν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας δηλαδή, αρχίζουν να σκέφτονται διαλογικά. Γι' αυτό και το φεστιβάλ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση συγγραφέων παιδικών βιβλίων, αφηγήσεων και θεατρικών δρόμενων, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων. Το φεστιβάλ πλαισιώνεται με πολλές δράσεις, όπως είναι οι βιβλιοπαρουσιάσεις, οι συζητήσεις με συγγραφείς που είπα προηγουμένως, στα παζαράκια μετακυλισμένου βιβλίου, ανταλλακτήρια βιβλίων, χώρο βιβλιοανάγνωσης, γωνιά για παιδιά, αθλοπαιδιές και πολλά άλλα ζητήματα. Φέτος διοργανώνεται, όπως είπαμε, στο πάρκο της Ακροπόλεως, μια πραγματική όαση για όλη την πόλη της Λευκοσίας, η οποία μεταμορφώνεται για τις μέρες του φεστιβάλ σε ένα μαγικό χωριό. Σκέφτονται χιλιάδες, όπως είπα και προηγουμένως, φίλοι του βιβλίου. Το φεστιβάλ αυτό στηρίζει τη λειτουργία του στην ευγενή συνεισφορά των χορηγών και υποστηρικτών του, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, στη στήριξη συμμετεχόντων, καθώς επίσης και στην ανιδιοτελή προσφορά εθελοντών. Ευχαριστούμε όλους όσους εμπιστεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και αγκάλιασαν το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκοσίας και έτσι έχουν συμβάλει στην επιτυχή διεξαγωγή του και βέβαια που και αυτή τη χρονιά θα είναι επιτυχή το Φεστιβάλ. Πληροφορίες για το αγγλικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ μπορούν να, όλοι να βρουν από ηλεκτρονικό, τόπο, ιστότοπο, έτσι, αλλά και από τα έντυπα τα οποία διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεση. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι συνεχεία δεύτερη χρονιά στην διοργάνωση αυτού του διεθνούς φεστιβάλ και γι' αυτό θα ήθελα να μεταφέρω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όσο προσωπικό όσο και μεγαλύτερο στην ομάδα των στελεχών που έχουν δουλέψει για, για αυτό το φεστιβάλ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Έλλη Νικολάου που μας περιγράψει τη δική μας συμφορά προς αυτό το βιβλιοφορείο στο φεστιβάλ του Βίλου Λευκοσμού. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τη συμμετοχή μας ως γραφείο τυπικού βιβλιοφορείων στο φεστιβάλ. Να πω αρχικά ότι ως γραφείο τυπικού βιβλιοφορείων στηρίξαμε την πρωτοβουλία αυτή του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας από την πρώτη στιγμή και συνδιοργάνωσαμε πέρσι τον Ιούνιο το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου Λευκοσίας και είμαστε περήφανοι που σήμερα έχει καταστεί θεσμός. Το γραφείο μας συμμετέχει στο φεστιβάλ ως εκδοτικός φορέας του κράτους και τα έντυπα που εκδίδει σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες στοχεύουν την ενημέρωση και τη διαφώτιση του κοινού και άπτονται διαφόρων θεμάτων όπως είναι η υγεία, η απασχόληση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πολίτη, η ασφάλεια και η ευημερία του, το περιβάλλον και άλλα.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο Τοπικών Πληροφοριών εκδίδει διαφωτιστικές εκδόσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και διαφώτιση στην Κύπρο, για την Κύπρο και για το κυπριακό πρόβλημα. Οι εκδόσεις αυτές καταβάλλουν προσπάθεια να μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες, με απότερο στόχο την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Και να σημειώσω επίσης ότι οι εκδόσεις αυτές διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του γραφείου μας. Το γραφείο μας θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στο φεστιβάλ, όπου θα εκτίθενται και θα διατίθενται μεγάλη επιλογή από τις εκδόσεις μας. Καλούμε λοιπόν το κοινό να επισκεφθεί το φεστιβάλ, να περάσει από το γραφείο, από το περίπτερο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, να ενημερωθεί για τα έντυπά μας και να προμηθευτεί τα έντυπα που τον αφορούν και που τον ενδιαφέρουν. Να σημειώσω επίσης ότι στις εκδόσεις μας περιλαμβάνονται και αρκετά και ενδιαφέροντα έντυπα για τους μικρούς μας φίλους. Γι' αυτό προτρέπουμε όσους γονείς επισκεφθούν το φεστιβάλ μαζί με τα παιδιά τους, να μην παραλείψουν, να περάσουν και από το, από το περίπτερο του γραφείου μας. Και τέλος, οι φίλοι του βιβλίου, καθώς και το ερευνητικό κοινό που θα επισκεφθούν το περίπτερό μας, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο που επιτελεί το γραφείο μας στον τομέα της αρχαιοθέτησης και ψηφιοποίησης των κυπριακών εφημερίδων και περιοδικών. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.